εφαρμογή του μέτρου στους αερολιμένες από 1η Μαρτίου. Σίγουρα γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια, ιδιαίτερα από το Υφυπουργείο Τουρισμού, αλλά και από το Υπουργείο Μεταφορών σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση. Φαίνεται από την προσφορά η οποία υπάρχει από τον προγραμματισμό ότι αρκετές εταιρείες όχι μόνο είναι κοντά στην προσφορά στις θέσεις που ήταν διαθέσιμες το 2019, αλλά αρκετές έχουν αυξημένο αριθμό σε σχέση με το 2019. Το γεγονός ότι έχουμε έναν πρωτόκολλο, το οποίο το είχαμε επικοινωνήσει από αρκετά νωρίς στους ταξιδιωτικούς πράκτορες, στις αεροπορικές εταιρείες, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς στέλνουμε ένα μήνυμα ότι υπάρχει μια σταθερότητα, οργάνωση και πρωτόκολλα τα οποία λειτουργούν, και βλέπουμε ότι έχει φέρει αποτελέσματα αυτές οι κινήσεις και δράσεις που έχουμε κάνει, αφού για το 2021, για παράδειγμα, είχαμε περισσότερους προορισμούς διαθέσιμους σε σχέση με το 2019. Είχαμε 158 προορισμούς διαθέσιμους το 2021, ενώ το 2019 είχαμε 150. Βλέπουμε νέες αεροπορικές εταιρείες να έρχονται στην Κύπρο, βλέπουμε νέα δρομολόγια, βλέπουμε εταιρείες που ενδιαφέρονται να κάνουν βάση, βλέπουμε χώρες που επιδιώκουν να κάνουν συμφωνίες μαζί μας στα θέματα της πολιτικής αεροπορίας, ώστε να μπορούν να πάρουν πέπτυνα ελευθερία οι αεροπορικές τους εταιρείες. Επομένως, υπάρχει η ζήτηση, υπάρχει η προσφορά. Έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουμε, είτε με τον προγραμματισμό μας είτε με τα πρωτόκολλα. Το έχουμε επικοινωνήσει σε όλους. Το Υφυπουργείο Τουρισμού, εξ όσο γνωρίζω, κάνει μια προσπάθεια προώθησης και αρκετές συναντήσεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Εμείς κάνουμε με αεροπορικές εταιρείες και θεωρώ ότι αυτή η τουριστική περίοδος ξεκινά αρκετά αισιόδοξα, αρκετά καλά, και αναμένουμε τώρα και τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης, το ότι φέραμε πιο νωρίς, λίγες ημέρες, την υλοποίηση του σχεδίου δράση των αεροδρομίων, κάτι το οποίο ήταν και απέτηση των αερογραμμών, αφού σε όλη την Ευρώπη τα μέτρα έχουν χαλαρώσει. Εμείς προτιμήσαμε να κάνουμε ένα σταδιακό χαλάρωση αυτών των μέτρων και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για τη χρονιά. Κρατάμε την αισιοδοξία, κύριε Υπουργέ, και ευχόμαστε να δούμε τουρισμό ενδεχομένως των εικόνων που βλέπαμε το 2019. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι λόγω αυτών των νέων δρομολογίων και των νέων εταιριών που έχουν συμπεριληφθεί, που έχουν προγραμματιστεί. Είδαμε το 2021 τουρισμό, ο οποίος ήταν αυξημένων εισοδηματικών στρωμάτων, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, καθώς είναι άτομα τα οποία κλείνουν από μόνοι τους τις διακοπές τους, δεν έρχονται μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα, και όσο καλύτερη συνδεσιμότητα έχουμε, τόσο το καλύτερο, και γι' αυτό και προωθούμε τη διακήρυξη για την ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 15 χώρες μέχρι σήμερα την έχουν συνυπογράψει, και προγραμματίζουμε και μια σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών των χωρών αυτών στην Κύπρο για να γίνει και η επίσημη υπογραφή αυτής της διακήρυξης, γιατί πρέπει να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις αερομεταφορές, ιδιαίτερα η χώρα μας είναι ο μόνος τρόπος σύνδεσης με το εξωτερικό. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε, Κατερίνα, για να τελέσει και τα εγγένεια. Α, ναι, μην αφήσουμε τον άνθρωπο να κόψει την κορδέλα. Μην το χάσουμε. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το ρωτάμε πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα.